Γιάννη στράτηγος, ένα από στρατεία. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας και χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά με υγεία, παρόλο που είναι πολύ δύσκολες, κύριε Τζούμη, οι μέρες που διανύουμε. Είναι αλήθεια. Εντάξει, λίγο κουράγιο, λίγο υπομονή, να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας, αλλά από όπου και να το δεις. Δηλαδή, ακόμα και στην εξωτερική πολιτική, που δεν μας απασχολεί ιδιαίτερο το τελευταίο διάστημα λόγω άλλων καταστάσεων, ακόμα και εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είδαμε χθες τις απειλές Τσαβούσοκλου για τα νησιά, το παραλήρημα, όπως γράφεται. Και το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ναι, είναι λεκτικές. Από εκεί και πέρα, εσείς φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία? Δεν είναι μόνο λεκτικές, και στο λεκτικό επίπεδο, αλλά έχουμε και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι καθημερινά έχουμε αυτές τις συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, αλλά και τις υπερπτήσεις. Τις έχουμε συνηθίσει, είσαστε σωστός αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς είδατε πώς συνηθίζουμε τα πράγματα. Ναι, δηλαδή το περνάμε. Το περνάμε και δεν το συνηθίζουμε μόνο εμείς, ξέρετε, το συνηθίζει και ο διεθνής παράγοντας. Mm-hmm. Και όταν εμείς μιλάμε για παραβιάση, για υπερπτήση, όταν μιλάμε για υπερπτήση, μιλάμε ότι τα τουρκικά αεροσκάφη πετάνε πάνω από ελληνικά νησιά. Δηλαδή σου παραβιάζουν την εθνική σου κυριαρχία, όχι απλά τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είχε προηγηθεί το καλοκαίρι του 20 με το Roots Race να κάνει έρευνες μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο και το άνοιγμα των Βαρωσίων παρά τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις γεωτρήσεις που έκανε η Τουρκία στην Κυπριακή Αόζο. Όλα αυτά λοιπόν είναι και στο επιχειρησιακό πεδίο, εκτός από λεκτικό, που πολύ σωστά αναφέρατε για τις δηλώσεις Τσαβούσογλου για τα ελληνικά νησιά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει, διότι για ποιο λόγο επιμένει η Τουρκία στην αποστρατικοποίηση των νησιών? Για να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε ότι ουσιαστικά ο Τσαβούσογλου μας παραβίασε την Ελλάδα, κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβίαση του αποστρατικοποιημένου, τα νησιά, ότι τα αποστρατικοποιημένα νησιά, έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ότι εμείς προσέχουμε, φυλάμε τα νησιά μας και αυτή είναι κατηγορία του Τσαβούσογλου. Δηλαδή ξεφεύγει από κάθε όριο. Ναι. Η περιγραφή. Κοιτάξτε, το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών η Τουρκία το θέτει για πάρα πολλά χρόνια. Ο Τσαβούσογλου το πήγε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι εφόσον η Ελλάδα έχει στρατό επάνω στα νησιά, παραβιάζει τις συνθήκες με τις οποίες τις παραχωρήθηκαν και συνεπώς λοιπόν δεν έχει κυριαρχία στα νησιά αυτά. Δηλαδή ότι τα νησιά δεν είναι πλέον ελληνικά. Το πέρασε ένα βήμα παραπάνω. Εκτός από τα νησιά τα οποία η Τουρκία διεκδικεί και τα έχει εντάξει μέσα στις γκρίζες ζώνες, είναι δηλαδή κάποια νησιά τα οποία η Τουρκία ισχυρίζεται ότι επειδή δεν αναφέρονται ονομαστικά στις συνθήκες που αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, δηλαδή όπως η συνθήκη της Λοζάνης, των Δωδεκανής, των Παρισίων για τα Δωδεκάνησα και του Λονδίνου για την Κρήτη, και γι' αυτό εξάλλου γύρω από την Κρήτη υπάρχουν νησιά τα οποία η Τουρκία λέει ότι δεν είναι ελληνικά, όπως είναι η Γάβδος και η Γαβδοπούλα. Mm-hmm. Και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες μίλια μακριά από τα μικρασιατικά παράλια και ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Τώρα λέει λοιπόν ότι και τα νησιά επάνω τα οποία έχουν στρατό δεν είναι ελληνικά. Και είναι μια θέση της Τουρκίας που πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε μια φάση διερευνητικών επαφών με την Τουρκία και υποτίθεται ότι θα είχαμε μια αποκλιμάκωση. Και όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία για το θέμα των νησιών. Και νομικά, αν θέλετε να το δούμε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, γιατί είναι το θέμα της άμυνας, η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει στρατός πάνω στα νησιά. Είναι το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας που δίνει το δικαίωμα σε κάθε χώρα να αμήνεται. Αλλά εκτός αυτού, αν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή, μπορούμε να συζητήσουμε και για ποιο λόγο η Τουρκία σε νομική βάση δεν έχει κανένα λόγο να ισχυρίζει ότι τα νησιά δεν πρέπει να είναι στρατικοποιημένα. Mm-hmm. Μάλιστα, έχετε δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι ότι εντείνεται αυτή η προκλητικότητα από τη μεριά της Τουρκίας προς τη χώρα μας. Ωστόσο, και πολλά είναι πολλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το καθεστώς Ερντογάν στην ίδια του τη χώρα. Να, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει διάφορα προβλήματα. Κυριότερο, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το θέμα της οικονομίας.
Και υπάρχει και αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει μια σεναριολογία για την διαδοχή του Τούρκου Προέδρου, και επειδή έχει αναφερθεί ότι για λόγους υγείας, οι λόγοι υγείας του δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει, αλλά και γιατί δημοσκοπικά βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πλέον δεν πάει καλά. Συνεπώς λοιπόν έχει αρχίσει μια σεναριολογία ποιος θα τον διαδεχτεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι, ένας εξ αυτών είναι και ο Ιμάμογλου, ο οποίος προέρχεται από το αντίπαλο κόμμα, από την αντιπολίτευση, από τους Ρεπουμπλικάνους. Είναι και ο Μανσούρ Γιαβάς, είναι ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο έτερος υποψήφιος για τη διαδοχή του Ερντογάν. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προέρχονται μέσα από το κόμμα του Ερντογάν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αντιπολίτευση, θα λέγαμε, όπως ο Μπαμπατζάν, ο οποίος και αυτός είναι ένας τεχνοκράτης, οικονομολόγος, θεωρείται μια προσωπικότητα μέσα στην Τουρκία η οποία μπορεί να διαδεχθεί τον Ερντογάν. Έχουμε τον Αχμέντ Νταβούτογλου, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών, ενδεχομένως είναι και ο ιδεολογικός μέντορας του Ερντογάν, με το βιβλίο «Το στρατηγικό βάθος», το οποίο ο Ερντογάν το ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και υπάρχουν και κάποιοι μέσα από το ίδιο το κόμμα του Ερντογάν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι φαίνονται σαν διάδοχοι, αλλά νομίζω δεν έχουν το πολιτικό ανάστημα του Ερντογάν, όπως είναι ο Χουλουσί Ακάρινο, ο υπουργός άμυνας δηλαδή, τον ξέρουμε συνέχεια με τις δηλώσεις τις οποίες κάνει, ή ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είναι ο υπουργός εσωτερικών, και ο Χακάν Φιντάν που είναι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής της ΜΜΤ, των μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να τον αντικαταστήσουν. Νομίζω ότι μετά το 23 ενδεχομένως θα έχουμε μία αλλαγή στην Τουρκία, χωρίς βέβαια να περιμένουμε ότι αυτό θα αλλάξει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι, και πρόκειται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να εξομαλυνθούν. Μας έχουν δείξει τουλάχιστον με δηλώσεις τους αυτή τη στιγμή οι διάδοχοι του Ερντογάν ότι ενδεχομένως υπερτερούν και σε εθνικισμό από τον Ερντογάν. Βλέπουμε συνέχεια τον Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, και κατηγορεί τον Ερντογάν ότι έχει παραχωρήσει στους Έλληνες κάποια νησιά και θα πρέπει να πάντα πάρει. Υπάρχει δηλαδή ένας εθνικισμός ο οποίος δεν σταματά στον Ερντογάν, αλλά θα συνεχιστεί. Είναι μια περίοδος, ξέρετε, τώρα αυτή που ζούμε, διότι η Τουρκία είναι στριμωγμένη και στο θέμα της οικονομίας και για το ότι η σχέση της με τις ΗΠΑ δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο από αυτή την στρατηγική που ακολουθεί ο Ερντογάν και την προσέγγιση με την Ρωσία, πρέπει να μας προβληματίσει, διότι ενδεχομένως μια κίνηση εντυπωσιασμού από τον Ερντογάν έναντι της Ελλάδος ενδεχομένως θα προσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα προβλήματα που έχει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι στρέφετε στην εξωτερική πολιτική και βάλετε κατά της Ελλάδος προκειμένου να καλύψετε εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν. Το θέμα είναι πώς αυτό μπορεί να περιοριστεί απέναντι στις πραγματικές απειλές στη χώρα μας. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον το θετικό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα είναι ότι μας αφύπνισε από την πλευρά της δικιά μας. Όπως γνωρίζετε, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια εξοπλιστικά προγράμματα για τις ένοπλες δυνάμεις. Τον Ιανουάριο έρχονται τα 6 πρώτα Ραφάλ και υπογράφηκε η σύμβαση για τις φρεγάτες για την ενίσχυση του Στόλτς Μπελάρα. Βέβαια ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία, διότι τουλάχιστον για τα πλοία θα τα πάρουμε από το 2025 και μετά. Θέλω όμως να σας πω ότι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ανισορροπία ισχύως με την Τουρκία. Μάλιστα δε οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις, τουλάχιστον και σε ποιότητα και σε ηθικό, υπερτερούν. Εκεί το οποίο νομίζω χρειάζεται να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα είναι στα μηνύματα που στέλνουμε στην Τουρκία και στην πρόθεση χρησιμοποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή θεωρώ ότι τα μηνύματα που στέλνουμε είναι αντιφατικά. Δείχνουμε στην Τουρκία ότι δεν έχουμε πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί την αίσθηση στην Τουρκία ότι μπορεί να προβαίνει σε οτιδήποτε ενέργεια θέλει χωρίς κόστος. Αφού ούτε η Τουρκία θέλει να οδηγηθούμε... Δηλαδή ότι η Ελλάδα από τη μία συζητάει με την Τουρκία και από την άλλη περιορίζεται σε ανακοινώσεις, έτσι, διπλωματικού περιεχομένου.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό βέβαια που αναφέρατε τώρα έχει σχέση και με το διεθνή παράγοντα. Όταν εσύ μιλάς και κάθεσαι και μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και σε διερευνητικές επαφές και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν μπορείς να ζητάς κυρώσεις. Mm-hmm. Και γι' αυτό εξάλλου έχουμε δει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει περιοριστεί μόνο σε ευχολόγια. Mm-hmm. Και προφανώς κανένας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήθελε κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία με προεξάρχοντος της Γερμανίας, λόγω των οικονομικών συμφερόντων που υπάρχουν με την Τουρκία, αλλά και άλλες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία που τους φτιάχνει αεροπλανοφόρα κλπ. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Αλλά και από την πλευρά τη δικιά μας, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι ακολουθήσαμε μια στρατηγική, μια πολιτική, η οποία ήταν αντιφατική. Αλλά και στο θέμα, λέω, του μηνύματος που περνάει στην απέναντι πλευρά. Ανέφερα στην αρχή το θέμα των υπερπτήσεων. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2012 είχαμε 3 υπερπτήσεις και πέρσι είχαμε 376. Ναι. Αυτό γιατί? Διότι έχει γίνει μια συνήθεια και εσείς το επισημάνατε. Να υπενθυμίσω ότι ένα ρωσικό αεροσκάφος μπήκε στον εθνικό εναέριο χώρο της Τουρκίας για 15 δευτερόλεπτα και οι Τούρκοι το κατέριψαν. Δεν λέω ότι πρέπει να πάμε αμέσως και να κάνουμε μια κατάρριψη και να πάμε σε έναν πόλεμο, ας πούμε, με την Τουρκία, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το πούν και αυτό. Εγώ λέω ότι θα πρέπει το μήνυμα που περνάμε στην Τουρκία είναι ότι πρέπει να τις βάλουμε κόκκινες γραμμές. Ναι. Πρέπει να τις καθορίσουμε τα όρια. Mm-hmm. Και να πούμε την επόμενη φορά που θα μπει το αεροσκάφος μέσα στον εναέριο χώρο θα κάνουμε αυτό. Να είναι αυτό πιο τολμηρή η κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο θέμα αυτή η κυβέρνηση. Είναι χρόνια τώρα. Από το 1974 και μετά ακολουθούμε μια κατευναστική στρατηγική, η οποία ενδεχομένως κάποια στιγμή θα μας οδηγήσει σε αυτό που ρωτήσατε για το θερμό επεισόδιο. Ούτε η Τουρκία θέλει να πάμε, ξέρετε, σε μια σύραξη, και η οποία είναι καταστροφική βέβαια και για τις δύο χώρες. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα η Τουρκία τι θέλει? Θέλει να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο ελεγχόμενης κλιμάκωσης, mm-hmm, και κάτω από τη δημιουργία τετελεσμένων και κάτω από την πίεση του διεθνούς παράγοντα να μας σύρει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση των διαφορών, έτσι όπως τις έχει η Τουρκία βάλει στο τραπέζι. Mm-hmm. Και προφανώς αυτός ο συμβιβασμός, αν τελικά καταλήξουμε εκεί, θα είναι επώδυνος για την Ελλάδα. Διότι πάνω στο τραπέζι θα είναι μόνο ελληνικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και υποχωρήσει πρέπει να είμαστε, λοιπόν, να δείξουμε αποφασιστικότητα. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία, αυτό που καταλαβαίνει, είναι η γλώσσα της ισχύως. Αυτά, ξέρετε, τα περί διεθνούς δικαίου κλπ. Είναι ψευδεστήσεις που έχουν κάποιοι. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός που έρχεται και επιβάλλει το διεθνές δίκαιο? Υπάρχει κάποιος μηχανισμός ή κάποια διεθνής αρχή που θα το επιβάλλει?